Καλημέρα σας. Καταρχάς, ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα. Ξεκινάμε αυτή την πρωτοβουλία για την Ιθαγένεια θέλοντας να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, έχουν έρθει πολύ μικρά στην Ελλάδα, πρέπει να έχουν Ιθαγένεια, πρέπει να έχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, πρέπει να χαίρουν όλων των ελευθεριών που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της πλειοψηφίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια απόφαση που εμείς τη θεωρούμε άδικη και οπωσδοδρομική, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νομικό κενό. Στην πραγματικότητα, πια τα παιδιά των μεταναστών δεν έχουν πρόσβαση στην Ιθαγένεια αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πούμε ότι ο νόμος Δραγκούση, παρά τις ατέλειες και τις ελλείψεις του, ήταν η πρώτη προσπάθεια του ελληνικού κράτους να αντιμετωπίσει το ζήτημα των παιδιών των μεταναστών. Πολλά έχουν ελεγχθεί για τον νόμο Ραγκούση. Έχει στηθεί πάνω του μια απίστευτη ακροδεξιά τρομοκρατική προπαγάνδα. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική από όσα ισχυρίζονται διάφοροι κύκλοι νεοφασιστικοί, ρατσιστικοί της άκρας δεξιάς. Ο νόμος Ραγκούση δεν αποτέλεσε ένα κίνητρο για να έρθουν παραπάνω μετανάστες στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 200.000 παιδιά μεταναστών που υπολογίζεται ότι ζουν στην Ελλάδα, μόλις 6.072 έχουν πάρει την Ιθαγένεια χάρη στις διατάξεις του νόμου Ραγκούση. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το κενό. Και ακόμα χειρότερα ίσως διαραίεται από την κυβέρνηση ότι μπορεί να υπάρξει ένα νέο νομοθέτημα το οποίο de facto θα καταργήσει ή θα περιορίσει ασφυκτικά την πρόσβαση των παιδιών των μεταναστών στην Ιθαγένεια. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι διεκδικούμε Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά. Λέμε ότι τα παιδιά των μεταναστών δεν πρέπει να είναι παιδιά χωρίς δικαιώματα. Συνήθως τα παιδιά των μεταναστών τα λέμε μετανάστες δεύτερης γενιάς. Δεν είναι ακριβής αυτός ο όρος. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα από την Ελλάδα, δεν έχουν κάποιον άλλον τόπο να πάνε, έχουν έναν άρρηκτο δεσμό με την ελληνική κοινωνία. Είναι τα παιδιά μας, παιδιά που ζουν δίπλα μας, παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο μαζί με τα δικά μας παιδιά, παιδιά που δουλεύουν στο πλάι μας. Επομένως, είναι επίγουσα ανάγκη να καλυφθεί αυτό το μεγάλο κενό. Διεκδικούμε λοιπόν ένα νόμο που θα καλύψει πλήρως τα παιδιά των μεταναστών. Ένα νόμο που θα μπορέσει να δώσει Ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά. Από την άλλη όμως, πιστεύουμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν σημαίνει ότι δεν δικαιολογεί μια ολική κατάργηση του νόμου Ραγκούση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι και με αυτόν τον νόμο πρέπει να γίνει αυτό που συμβαίνει με όλα τα άλλα νομοθετήματα που κατά καιρούς κρίνονται αντισταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας, να υποστεί δηλαδή μια μίνιμουμ τροποποίηση που να διατηρήσει το πνεύμα του και ταυτόχρονα να είναι συμβατό με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχοντας αυτά στο μυαλό, ξεκινάμε μια πρωτοβουλία, διαφορετικές οργανώσεις, κινήσεις, μεταναστευτικές κοινότητες, με στόχο να ανοίξουμε το διάλογο στην κοινωνία, με στόχο να πιέσουμε την κυβέρνηση, να τελειώσουμε αυτό το νομοθετικό κενό και να φέρει γρήγορα ένα καινούριο νόμο που να καλύψει τα παιδιά των μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, στις 21 Μάρτη, στις 5 η ώρα στο Θησίο, οργανώνουμε συναυλία με συγκροτήματα παιδιών μεταναστών. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα δώσω το λόγο σε παιδιά, σε νέους ανθρώπους, σε νέες κοπέλες που είτε έχουν ζήσει, είτε έχουν γεννηθεί, είτε έχουν έρθει σε πολύ μικρή ηλικία στην Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους όλο αυτό το τεράστιο κυκαιώνα της γραφειοκρατίας, που ανεβαίνουν καθημερινά το Γολγοθά του κρατικού ρατσισμού και που ταυτόχρονα επιμένουν να ζουν εδώ, να είναι μαζί μας, να είναι δίπλα μας, να παλεύουν μαζί μας για ένα καλύτερο μέλλον.